Με ένα κεφάτο και πανέξυπνο βίντεο κλιπ, οι μαθητές της Δευτέρας του 3ου Δημοτικού Ρίζας μαθαίνουν και διδάσκουν τις αρχές της σωστής και υγιεινής διατροφής. Επειδή βλέπαμε ότι τα παιδιά του σχολείου γενικότερα δεν φαίνανε πολλά υγιεινά πρωινά και δεκατιανά, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το πρόγραμμα της υγιεινής διατροφής. Έτσι, ξεκινήσαμε διάφορες δραστηριότητες, όπως επισκέψεις σε φούρνο, σε μανάβικα, σε σούπερ μάρκετ, για να ξεκινήσουν να βλέπουν τα παιδιά πρώτα απ' όλα να ξεχωρίζουν ποια είναι τα υγιεινά και ποια είναι τα βλαβερά. Φέραμε εδώ και διατροφολόγο. Έχουμε φυτέψει λαχανικά, ρόκα, μαϊντανό, φραουλιές σε γλάστρες, τα οποία τα περιποιούνται τα παιδιά. Γενικά τους αρέσει πάρα πολύ, έχουν ενθουσιαστεί με αυτή την ιδέα και μεταφέρουν και αυτά και στους γονείς τους. Η παχυσαρκία είναι ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό, αλλά φαίνεται πως οι γονείς δεν του έχουν δώσει την ανάλογη βαρύτητα. Για τα λάθη που κάνουμε στη διατροφή των παιδιών μας, μιλά στο Ιόνιον ιδιατολόγος διατροφολόγος κυρία Λίδα Γιατρά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά του 3ου Δημοτικού Ρίζας για την προσπάθειά τους για αυτή τη δράση και το βίντεο κλιπ που φτιάξανε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες διατροφικές ενημερώσεις, γιατί αυτό είναι και η έλλειψη που υπάρχει στη Ζάκυνθο. Και με βάση μια πανελλαδική μελέτη που έχει γίνει και αν δεν κάνω λάθος δημοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυπία, ήταν ένα πρόγραμμα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, έδειξε ότι στο Ιόνιο, το Ιόνιο κατέχει τη μεγαλύτερη παχυσαρκία και υπέρβαρο από όλη την Ελλάδα. Και αυτό το λάθος θεωρώ εγώ ότι συμβαίνει λόγω του κατοχικού συνδρόμου που έχουν οι γονείς, ότι ας δώσουμε στο παιδάκι να φάει πατάτες τηγανιτές, δεν πειράζει, παιδάκι είναι. Όμως την υγεία τη χτίζουμε από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Είναι αυτονόητο ότι τα παιδιά ακολουθούν το διατροφικό μοντέλο που έχουν επιλέξει οι γονείς. Επομένως, αυτοί είναι που πρέπει να δώσουν το καλό παράδειγμα. Τι γίνεται όμως όταν τα παιδιά δέχονται τόσα αρνητικά ερεθίσματα, όπως διαφημίσεις και τους πειρασμούς του σχολικού κηλικίου? Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το κηλικείο και κανονικά θα πρέπει να περνάνε από πολλούς ελέγχους, γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν το 2014. Σφολιάτες και τυριά με φούλη παρά κτλ. Στα κηλικεία. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ γονέων και κηλικίων, ώστε
και το παιδάκι να μπορεί να αγοράσει κάτι, γιατί όπως και να έχει, δεν μπορούν όλα τα παιδιά να το παίρνουν από το σπίτι και να βλέπουν τους φίλους τους να είναι με την μπουγάτσα από το κηλικείο. Οπότε για μένα εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση, να υπάρχουν φρούτα, να υπάρχουν κουλούρι Θεσσαλονίκης, να υπάρχουν σταφυδόψωμα, πράγματα που θα μπορεί να τα πάρει το παιδί και από εκεί.